δεν θα αλείψουν καταλήψεις. Τα μπερδεύετε. Ο εισαγγελέας σας τι λέει? Όχι με αυτόν τον τρόπο. Ότι θα αποδοθούν ευθύνες για αυτούς που κάνουν καταλήψεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε είναι εκπαιδευτικοί που τους παροτρύνουν, είτε είναι γονείς, είτε μαθητές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ακούστε, η Ελλάδα χρεοκοπεί. Η Ελλάδα καταραίει και δεν το καταλάβατε. Η Ελλάδα χρεοκοπεί. Η κατάληψη δεν είναι ο ιδανικός τρόπος διεκδίκησης, αλλά και αυτός όταν μαθητές κάνουν κατάληψη χωρίς να κάνουν βανδαλισμούς ή χωρίς να προκαλούν ή χωρίς δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον εισαγγελέα. Θα βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε διάλογο να τη σταματήσουμε την κατάληψη. Και πιστεύετε ότι βλέποντας αυτά εδώ πέρα οι δανειστές μας θα πούνε αυτή η χώρα είναι, καταλαβαίνει τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα βαθμό που έχουμε φτάσει και σε αυτές τις καταλήψεις, στα ακραία φαινόμενα, οφείλονται λίγο και οι δανειστές μας. Βέβαια, κατ' ουσία εμείς οφειλόμαστε. Οφείλονται, κύριε. Επειδή μας δανείζανε, όσα προκαλούν, κύριε Δουκά. Σταματάμε, σας δανείζουμε γιατί τα σπαταλάτε. Τόσα προκαλούν. Προχθές δεν έγινε μια ωραία κατάληψη στις ΔΟΗ? Πειράχτηκε κανένας? Μια ωρίτσα. Πήγαν συμβολικά. Δηλαδή, τι μας ενοχλούν τόσο? Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Όποτε θέλετε, εγώ σας λέω, η άποψή μου είναι αυτή. Ναι, στους καταλογισμούς όταν υπάρχουν και γίνονται βανδαλισμοί και ευθύνες, όχι όμως την ποινικοποίηση οποιασδήποτε μορφής αγώνα. Με άλλους τρόπους. Με άλλους τρόπους. Να αφήσουν τα παιδιά μας λίγο να ανασάνουν στο σπίτι. Χωρίς να καταδικάσει τίποτα, είπε όχι στην ποινικοποίηση. Και τι ωραία που βολευόμαστε και η Ελλάδα θα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο. Δεν θα είναι καθόλου νεκροταφείο. Και ανοιχτά μυαλά θα έχει και ανοιχτά σχολεία. Ας δώσουμε βιβλία στα παιδιά. Κάνουμε βιβλιοθήκες στα σχολεία. Ας γίνουν τα μαθήματα ενισχυτικής δασκαλίας. Ας στελεχώσουμε εκπαιδευτικούς. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι θα καταστρέψουμε την παιδεία. Και μετά έχουμε λόγους να τους πούμε: καθίστε στα αυγά σας και μην κουνιέστε. Ποιος το λέει αυτό? Ακούστε, αυτό είναι ένα ιδεολόγημα. Οι νέοι δεν είναι καθισμένοι στα αυγά τους καθόλου, κύριε Χαρτόπουλε. Διαφωνώ πλήρως. Είναι ενεργοί, ζωντανοί και μάλιστα έχουν πάρει και το πάνω χέρι. Έχουμε διαφορετική αντίληψη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.